ερμοσμένη ομού. Εκεί ανεβαίνω στην εφηλέ του Κυρίου, κατά το διατεταγμένον εις τον Ισραήλ, για να δοξολογήσω συν το όνομα του Κυρίου, διότι εκεί ετέθησαν θρόνοι διακρίσιν, η θρόνη του οίκου του Δαβίδ. Ζητείτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ, ας ευτυχώς είναι οι αγαπώντεσε, ας είναι η ειρήνη στα τείχη σου, αυθονία στα παλάτια σου, ένεκεν των αδελφών μου και των πλησίων μου, θέλω λέγει τώρα η ειρήνη εισέ, ένεκεν του οίκου Κυρίου του Θεού μου, θέλω ζητεί το καλό σου, αμήν. Ψαλμός του Δαβίδ, του ανθρώπου του Θεού, για τον οποίο ο Θεός, ψάχνοντας να βρει έναν άνθρωπο ειδικό, ιδιαίτερο, πάνω στον οποίον θα οικοδομήσει τη βασιλεία τη δική του και μάλιστα πιο σωστά τη βασιλεία του Υιού του, του μονογενού επί της γης, της οποίας δεν θα υπάρχει τέλος και θα υφίσταται, θα βασιλεύει, θα υπάρχει αυτή η βασιλεία και θα βασιλεύει ο Χριστός πάνω στη βασιλεία εις τους αιώνες των αιώνων. Έψαξε να βρει λοιπόν έναν άνθρωπο ειδικό, ιδιαίτερο, για να το χρησιμοποιήσει αυτό το τρομακτικό, θα τολμούσα να πω, έργο, να δημιουργηθεί η βασιλεία του Θεού επί της γης, όπου ο Ιησούς Χριστός θα βασιλεύσει για 1000 χρόνια μετά την αρπαγή της Εκκλησίας και την Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, και θα υπάρχει αιώνια όπου θα βασιλεύουμε εμείς, δηλαδή όσοι από μας μείνουμε στον καλόν αγώνα, τελειώσουμε τον δρόμο μας και διατηρήσουμε την πίστη μας, κατά το Λόγο του Θεού, όπου θα βασιλεύουμε εις τους αιώνες των αιώνων, η πιστή του Θεού. Και αυτόν τον άνθρωπο τον διάλεξε όχι γιατί ήταν σπουδαίος, μεγάλος, έξυπνος, μορφωμένος, για τίποτα από όλα αυτά. Όλα αυτά είναι εύκολα να τα δημιουργήσει ο Θεός. Όλα αυτά είναι εύκολα να τα χαρίσει ο Θεός στον άνθρωπο όμως τον οποίο θα διαλέξει για αυτό το αιώνιο και ουράνιο χαρακτηριστικό του. Φώναξε, έκραξε ο Θεός, εύρον Δαβίδ, τον υιόν του Ιεσέ, ο οποίος είναι άντρας κατά την καρδία μου, έχει δηλαδή τη δική μου την καρδιά, με αποτέλεσμα να πράττει πάντα τα θελήματά μου. Αυτό είναι το οποίο θέλει ο Θεός για να εκλέξει έναν άνθρωπο και να τον χρησιμοποιήσει για τη δόξα του, στο έργο του, να τον έχει πάντοτε κοντά του, να είναι πάντοτε κοντά του, πάντοτε μαζί του, να προπορεύεται πάντοτε στη ζωή του, ό,τι αν πράττει ο άνθρωπος αυτός, ο Θεός να το ευωδώνει, και ό,τι αν γίνεται στη ζωή του, να γίνεται με τη χάρη του Χριστού και για τη δόξα του Θεού. Αυτόν τον άνθρωπο εξέλεξε ο Θεός και αυτός ο άνθρωπος τώρα έγραψε αυτόν τον ωραίο ψαλμό διαπνεύματος Αγίου, καθώς όλος ο λόγος είναι προφητικός και μας λέει μάλιστα ο λόγος του Θεού ότι κάνουμε πάρα πολύ καλά να προσέχουμε στον προφητικό λόγο σαν σε λίχνο φέγοντα σε σκοτεινό τόπο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό λοιπόν, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, να εγκύπτουμε και να επιμένουμε στον προφητικό Λόγο του Θεού, γιατί μέσα από το Λόγο του Θεού θα γνωρίσουμε αιώνιες αλήθειες, αλλά επίσης και αιώνιους απαράβατους πνευματικούς νόμους, που όταν τους γνωρίζουμε θα ξέρουμε πώς να περπατάμε, για να μην κάνουμε λάθη, για να μην δημιουργούνται στη ζωή μας όχι μόνο ακαταστασίες, αλλά και αποτυχίες και ταλαιπωρίες και εν τέλει θάνατος. Προφητικός λοιπόν λόγος του Θεού, ο οποίος είναι γραμμένος από τον ίδιο τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, χρησιμοποιώντας σκεύη κατάλληλα, απ' αρχής μέχρι τέλους, είναι αυτός ο οποίος μας φανερώνει όχι μόνο το τι πρέπει να κάνουμε, τη σοφία του δηλαδή, μας δίνει σοφία,
αλλά και σύνεση, το πώς πρέπει να το κάνουμε, αλλά και γνώση των αιώνιων σχεδίων του Θεού, της προσωπικότητας, της υπόστασης του παντοδυνάμου τριαδικού Θεού, μας φανερώνει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, μας χαρίζει μία διδασκαλία μοναδική για να γνωρίζει ο άνθρωπος την αρχή των πραγμάτων, τη συνέχεια και το τέλος των πραγμάτων. Και επιπλέον, ο Λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος μας ελευθερώνει από την καταδυναστεία του διαβόλου που καταδυναστεύει όλους τους ανθρώπους, εκμεταλλευόμενος τις επιθυμίες των ανθρώπων, τα λάθη των ανθρώπων, τις σκέψεις των ανθρώπων, αλλά και τις φιλοδοξίες των ανθρώπων. Και έτσι ο Λόγος του Θεού καθιστά τον άνθρωπο ελεύθερο, καθώς είναι γεγραμμένο, όποιον ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος ελευθερώσει, αυτός και μόνο αυτός πραγματικά είναι ελεύθερος. Επανερχόμεθα όμως στον προφητικό Λόγο του Θεού, το γεγραμμένο από τον Δαβίδ, τον προφήτη διαπνεύματος Αγίου, ο οποίος μας περιγράφει ένα ιδιαίτερο και μοναδικό χαρακτηριστικό που έχουν οι άνθρωποι του Θεού. Το ξαναλέω, ιδιαίτερο και μοναδικό χαρακτηριστικό το οποίο έχουν μόνο οι άνθρωποι του Θεού, που είναι η επιθυμία τους να εκκλησιάζονται, δηλαδή να παρευρίσκονται στην Εκκλησία, στην Εκκλησία του Θεού που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, και να γνωρίζουν πως πρέπει να πολιτεύονται μέσα στην Εκκλησία, αλλά ιδιαιτέρως να μην έρχονται επιματέως στην Εκκλησία, αλλά να έρχονται με αποτελέσματα που μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους που αποφάσισαν κατά το Λόγο του Θεού να είναι προσκαρτερούντες στην Εκκλησία, στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία με τα λίλων και στις προσευχές. Γι' αυτό το χαρακτηριστικό λοιπόν, με τη χάρη του Χριστού, θα διαβάσουμε σήμερα το χαρακτηριστικό, το μοναδικό και το ιδιαίτερο μόνο των ανθρώπων του Θεού. «Εμφράνθην», λέει ο Δαβίδ, γράφει ο Δαβίδ, λέει το Πνεύμα το Άγιο, «όταν μου είπαν ας υπάγομεν στον οίκον του Κυρίου». Δηλαδή χάρηκα. Χάρηκα πάρα πολύ όταν μου είπανε να πάμε στον οίκον του Κυρίου. Και για τον εαυτό μου χάρηκα και για αυτούς που επιθυμούν και μου πρότειταν να πάμε στον οίκο του Κυρίου, που είναι ο οίκος του Θεού, η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, όπως είπαμε, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Δηλαδή δεν πηγαίνω στην Εκκλησία εκπληρώνοντας ένα κατά τα λεγόμενα των ανθρώπων θρησκευτικό μου καθήκον. Δεν είναι δηλαδή ένα βάρος, ένα καθήκον για να πάω στην Εκκλησία, ούτε είναι και μία βαρετή συνήθεια. Πρέπει να πάω και στην Εκκλησία. Αλλά είναι μία χαρά προσκαρτέρησης. Θα πάω στην Εκκλησία για να μου μιλήσει ο Θεός, να με διδάξει ο Θεός, να με διορθώσει ο Θεός, να με ελέγξει ο Θεός, να συναντήσω το Θεό, να με επισκεφθεί ο Θεός, να με ευλογήσει ο Θεός. Πηγαίνω στην Εκκλησία να συναντήσω, γι' αυτό και πηγαίνω με πολύ χαρά, για να συναντήσω Αυτόν που αγαπάω. Αυτόν που με αγάπησε αιώνια και με ήλκησε, με έλεος και, και με έφερε μέσα στη δική Του οικογένεια, στον οίκον Του των Άγιων. Με χαρά πηγαίνω στην Εκκλησία και χαίρομαι όταν ακούω ότι και άλλοι έρχονται να πάμε στην Εκκλησία. Και καθώς παίρνω αυτή την απόφαση, το αποτέλεσμα είναι τα πόδια μου να βρίσκονται μέσα στην Ιερουσαλήμ. Όχι την Ιερουσαλήμ της παλαιάς εποχής, για την οποία ο Λόγος του Θεού λέει ότι είναι εκεί στο χώρο του Ισραήλ, πόλη την οποία εξέλεξε ο Θεός, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά εμείς πλέον δεν εισήλθομεν εις όρος και όμενον στο όρος Σιών, αλλά εισήλθομεν εις όρος Σιών, που είναι η πόλη του Θεού του Ζώντος, η επουράνιος Ιερουσαλήμ, εις μυριάδας αγγέλων
και εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων. Όταν δηλαδή πάρουμε την απόφαση να πάμε στην εκκλησία, στην πραγματικότητα, μπαίνουμε στην επουράνιο Ιερουσαλήμ. Μπαίνουμε στον ουρανό δηλαδή. Μπαίνουμε στην εκκλησία των πρωτοτόκων, των καταγεγραμμένων εν τους ουρανείς. Και το Πνεύμα το Άγιο με θαυμασμό λέει, «Ω Ιερουσαλήμ, εσύ που είσαι οικοδομημένη σαν μια πόλη, που κατοικείται, σαν μια πόλη όμως που οι κάτοικοι κατοικούν εν ομονία και είναι τερπνών και καλών να κατοικούν οι αδελφοί εν ομονία». Και ομόνια είναι μια ιδιαίτερη ελληνική λέξη που σημαίνει ταυτότης φρονημάτων, σκέψεων, αντιλήψεων και συναισθημάτων. Δηλαδή αυτό που λέει ο Χριστός στην προσευχή του, «Πάτερ, κάμε αυτοί όλοι να είναι εν». Με ποιο τρόπο, πως εσύ και εγώ, λέει ο Χριστός, είμαστε ένα. Έτσι να είμαστε ένα. Πως μπορεί να υπάρξει αυτή η μοναδική ενότης για την οποία προσεύχεται ο Χριστός επειδή ανθρωπίνος είναι αδύνατη. Τέτοια ενότης ανθρωπίνος είναι αδύνατη. Εξ αυτού του λόγου ο Χριστός προσεύχεται να μας κάνει ένα ο Πατέρας με την ενότητα της πίστεως εν τη αληθεία, και η αλήθεια είναι μόνο ο Λόγος του Θεού, και με την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου που είναι το φρόνημα του Χριστού. Με το Λόγο του Θεού και με το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου όλοι μέσα στην Εκκλησία, όσοι δεν είναι περαστικοί αλλά κατοικούν στον οίκον του Θεού, είναι ένα και αποτελούν το σώμα του Χριστού. Έτσι λέει η Γραφή, ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Σε αυτό το σώμα κεφαλή είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και η δύναμη είναι το Πνεύμα το Άγιο. Εκεί, τέσσερα εδάφιο, ανεβαίνουν εφιλέ του Κυρίου. Εκεί ανεβαίνουν, γιατί όταν μπαίνει κάποιος στην Εκκλησία ανεβαίνει στην παρουσία του Θεού. Ανεβαίνουν μόνον εφιλέ του Κυρίου. Μόνον ο λαός του Θεού δεν μπορεί να σταθεί στο ανέβασμα για το όρος Ιών, την πόλη του Θεού του Ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ, άλλος εκτός από αυτόν που ο Θεός εξέλεξε και ο Ιησούς Χριστός πρόσθεσε μέσα στην Εκκλησία, καθώς είναι γεγραμμένο, «Κανείς δεν έρχεται προς εμέ», λέει ο Χριστός, «αν αυτόν δεν ελκύσει ο Πατήρ». Αλλά και ο Ιησούς Χριστός ακόμη λέει, «Ουδείς μπορεί να φτάσει στον Πατέρα ημί μόνο διεμού». Άρα κανένας δεν έρχεται προς τον Χριστό αν δεν τον εκλέξει και αν δεν τον ελκύσει και αν δεν τον οδηγήσει και αν δεν το αποκαλύψει ο Θεός, ότι ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, είναι ο αιώνιος Θεός που έγινε άνθρωπος για να φέρει και να δημιουργήσει τη χάρη του Θεού στη γη και να περπατήσει μεταξύ των ανθρώπων πλήρης πνεύματος και αληθείας. Αλλά στην πραγματικότητα να σταυρωθεί και να πεθάνει για τις αμαρτίες μας, και ο Πατέρας ο Ουράνιος, δίκαιος όν, επειδή δεν ευρέθη αμαρτία εις αυτόν, τον ανέστησε και χάρισε σε αυτόν το υπερπάνω όνομα, διότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος επίκοος έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Πατέρας σε αυτόν έδωσε το υπερπάνω όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνι επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων δυνάμεων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει κάποτε ότι αυτός είναι ο Κύριος. Σήμερα όμως μόνο εφιλέ του Κυρίου μέσα στην Εκκλησία ομολογούν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, γιατί είναι γεγραμμένο, όποιος πιστέψει ότι ο Θεός ανέστησε εκ των νεκρών τον Ιησούν των Ναζωραίων και ομολογήσει με το στόμα του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, αυτός μόνο είναι λαός του Θεού, σώζεται.
Μόνο λοιπόν εφηλέ του Κυρίου μπορούν να εισέλθουν στον οίκον του Θεού του Ζώντος στη Νέα Ιερουσαλήμ, την πόλη των εορτών ημών, την Επουράνιον Ιερουσαλήμ. Γιατί αυτό είναι διατεταγμένο, είναι διαταγή Θεού. Και όταν λέμε διαταγή Θεού δεν εννοούμε διαταγή με ποινή. Οι διαταγές του Θεού είναι παρακλήσεις. Ένας που αγαπάει δεν διατάζει, παρακαλάει. Οι διαταγές λοιπόν, ο λόγος του Θεού είναι μία παράκλησης αγάπης. Κύριε Θεέ μου, είναι όπως ο πατέρας όταν δεν μπορεί να τα κάνει, να τα βγάλει πέρα με το παιδί του, του λέει σε παρακαλώ, κάνε μου το χατήρι, έλα. Και γιατί τον παρακαλεί, για το καλό του πατέρα? Όχι, για το καλό του παιδιού. Όπως μια μάνα όταν έχει ένα μωρά παιδάκι και δεν τρώει ή είναι άρρωστο, προσεύχεται, παρακαλάει τον Πατέρα Θεό, θεράπευσε το παιδάκι μου. Αυτή είναι οι διαταγές, ο λόγος του Θεού, οι εντολές του Θεού, μια παράκληση αγάπης, αδελφοί. Είναι λοιπόν διατεταγμένο στα σφυλάς του Κυρίου, για ποιο λόγο? Για να δοξολογείται ο Θεός, να δοξάζεται ο Θεός. Τα πάντα ο Θεός τα κάνει για τη δική του δόξα, όχι γιατί είναι, Κύριε μου συγχώρεσέ με, ένα εγωιστικό «ον» που θέλει να τον δοξάζουν, αλλά είναι, ο Θεός είναι αγάπη. Είναι ένα, δεν έχει αγάπη, είναι ένα «ον» που είναι αγάπη. Είναι και αλήθεια, είναι και φως. Του αξίζει η δοξολογία, αδερφοί. Όπως λέει η Γραφή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να σου γίνεται καλό και να είσαι μακροχρόνιος. Γιατί? Γιατί του αξίζει, τους αξίζει στους καλούς γονείς να τους τιμούν τα παιδιά. Ευαρεστείται ο Θεός. Ευαρεστείται όλος ο ουρανός όταν τα παιδιά του Θεού τιμούν, δοξάζουν τον πατέρα του στον ουράνιο για τη μεγάλη χάρη που έκαμε. Τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο που δεν ελυπήθη τον Υιό του το μονογενή, αλλά τον έστειλε να γίνει κατάρα επάνω στο σταυρό για τη σωτηρία τη δική μας. Του αξίζει η δόξα, η τιμή, η λατρεία, η προσκύνηση. Είναι ο παντοδύναμος, ο μέγας, ο ελεήμων, ο ικτήρμων, ο αγαθός Θεός, τον οποίον, αδελφοί αγαπητοί, κατά χάριν Χριστού εμείς τον γνωρίσαμε, αυτόν τον δημιουργό των πάντων που είναι πυρ καταναλύσκων, τον γνωρίσαμε σαν πατέρα μας, αγαθό πατέρα. Και έχει μεγάλη διαφορά, αδελφοί, να είναι κάποιος πατέρας από το να είναι οτιδήποτε άλλο. Το παιδί το δικό μου στο σπίτι, το δικό μου έχει απόλυτη εξουσία. Έχει κλειδί, μπαίνει μέσα, έχει το δωμάτιό του, και μικρό και μεγάλο, και τώρα ακόμη που έχει κάνει τη δική του οικογένεια. Έχει εξουσία στο σπίτι μου. Εξουσία αγάπης. Ό,τι χρειάζεται. Πατέρα, λέει. Γιατί ξέρει ότι ο πατέρας που τον αγαπάει δεν θα του πει ποτέ φύγε από εδώ. Και ποτέ στα παιδιά σας μη λέτε φύγε από εδώ. Γιατί μπορεί καμιά φορά στα νεύρα μας, και δεν είμαστε αγαθοί, δεν είμαστε ο Θεός, ποτέ στα παιδιά σας μην πείτε φύγε από εδώ. Είναι κάτι που πολλές φορές δεν διορθώνεται. Στα παιδιά μας θα λέτε, στα παιδιά σας και στα παιδιά μας θα λέμε πάντα έλα στην αγκαλιά μου παιδί μου, σ' αγαπάω. Γιατί έτσι κάνει ο πατέρας μας ο ουράνιος. Πάντα μας αγαπάει, ποτέ δεν μας λέει φύγε. Πάντα μας περιμένει. Αξίζει τον κόπο, αδερφοί, να μπαίνουμε σε αυτή την εκκλησία που δοξάζεται ο πατέρας μας ο ουράνιος. Αξίζει τον κόπο να μπαίνουμε σε αυτή την εκκλησία, να δοξάζουμε τον πατέρα μας τον ουράνιο. Ο Θεός είναι αγάπη. Γιατί? Τι κάνει ο Θεός σε αυτή την εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, της οποίας κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός και δύναμης ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας, διότι εκεί ετέθησαν
άπαξ διαπαντός η θρόνη και της δικαιοσύνης του Θεού, αλλά και της δύναμης και της εξουσίας του Θεού. Εκεί ετέθησαν οι θρόνοι του Δαβίδ. Εκεί ετέθησαν οι θρόνοι της δικαιοσύνης του Θεού. Αυτό το κάθεσμα στο οποίο καθόμαστε, αδερφοί, δεν είναι μία απλή καρέκλα. Είναι θρόνος. Γιατί ο Θεός μετατρέπει τους ανθρώπους που είναι τέκνα οργής, δημιουργήματα Θεού, τους μετατρέπει εφόσον δέχονται τον Ιησού Χριστόν και επικαλούνται το όνομά του σε τέκνα Θεού, αλλά επιπλέον τους μεταβάλλει σε βασιλείς και ιερείς του υψίστου σήμερα. Γιατί τους αναγεννάει σε μία ελπίδα ζώσα, μία ελπίδα που μόνο ο Θεός μπορεί να χαρίσει. Δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εις κληρονομίαν άφθαρτον, αμίαντον, αμάραντον, πεφυλαγμένη εν της ουρανής. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Πεφυλαγμένη εν της ουρανής. Ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα σε μια σωτηρία που είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί την τελευταία μέρα που θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του. Δια των οποίων λόγων, αν τώρα χρειαστεί να λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής, μην αθυμείτε και μην αποκάμετε στην παιδεία του Κυρίου και στη δοκιμασία του Θεού. Διότι η δοκιμή της πίστεώς σας μέσα στις θλίψεις, στις ταλαιπωρίες, ένε και εν του ονόματος του Χριστού, όχι εκ των αμαρτιών ημών. Η δοκιμή αυτή της πίστεώς σας είναι πολύ τιμιωτέρα παρά το χρυσίον, το φθυρόμενον, το οποίο δοκιμάζεται διαπυρός για να βρεθεί απόλυτα καθαρό και μάλιστα για την Εκκλησία εις έπαινον και δόξαν του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Εδώ σε αυτή την Εκκλησία λοιπόν έχουν τεθεί άπαξ διαπαντός. Στην Εκκλησία του Θεού παγκόσμια εννοώ, όχι μόνο εδώ, μην πάει το μυαλό σας ποτέ, στην μοναδικότητα, γιατί δεν υπάρχει μοναδικότητα ανθρώπινη, υπάρχει μόνο ουράνια μοναδικότητα. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είπε, εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας εγώ, ο Χριστός, θα οικοδομήσω τη δική μου Εκκλησία. Και είναι οικουμενική, παγκόσμια, μέσα στην οποία δοξάζεται ο Θεός. Και ευεργετείται από το φιλάνθρωπο Θεό ο άνθρωπος. Γι' αυτό η προτροπή του Πνεύματος του Αγίου που είναι και το σημερινό μας μήνυμα. Η προτροπή του Θεού σε μας που σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Διαβάζουμε και ακούμε το Λόγο του Θεού. Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Γι' αυτό ζητείτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό προσεύχεστε για την ειρήνη της Εκκλησίας. Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει ο ενάντιος, ο διάβολος, ο σατανάς, ο εχθρός του Θεού και των παιδιών του Θεού, που δεν έχει εξουσία να τους αγγίξει, αλλά μπορεί όμως με βέλη πεπειρωμένα να χτυπήσει την καρδιά τους και να κάνει το έργο του που είναι συγκεκριμένο. Και δεν πρέπει, λέει ο Απόστολος Παύλος, να αγνοούμε τις μεθοδίες του εχθρού. Ή θα προσπαθήσει να δελεάσει και να καλέσει κοντά του, όπως τον άσωτο ιό, να τον βγάλει από την Εκκλησία, ή να τον τρομοκρατήσει, να τον φοβήσει με απειλές ψεύτικες για να τον απομακρύνει, ή να τον πλανήσει, καθώς είναι ο πλανών την οικουμένη όλη, με ψεύτικες διδασκαλίες, με ψέματα καθ' ολοκληρίαν, με πλάνες, ή αυτό που είναι το σημερινό μας κήρυγμα, να κατηγορήσει στο Θεό τους ανθρώπους,
στο Θεό τον άνθρωπο, κάθε έναν ξεχωριστά, στον άνθρωπο το Θεό και το σημαντικότερο τον έναν στον άλλον. Να κατηγορήσει τη μητέρα στον πατέρα και να αρχίζει ο πατέρας να αμφιβάλλει για τη μητέρα. Να κατηγορήσει στη μητέρα τον πατέρα, να αρχίζει η μητέρα να αμφιβάλλει για τον πατέρα. Να αμφιβάλλει για την αγάπη του και να λέει δεν με αγαπάς, ψέμα του διαβόλου είναι. Να κατηγορήσει στα παιδιά τους γονείς. Να κατηγορήσει τον αδελφό στον αδελφό, την αδελφή στην αδελφή. Και βρίσκει πολλές φορές τόπο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει μη δίδετε τόπο στο διάβολο. Αλλά φεύγετε, μην ακούτε κατηγορίες. Ψεύτικες είναι οι κατηγορίες του διαβόλου. Αλλά και αληθινές να είναι και πάλι μην τις ακούτε. Γιατί και αυτός που έκανε λάθος δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Είναι αυτός που θα πάει στον Κύριο και θα πει Κύριε συγχώρεσέ με. Ελέησε με, έκανα λάθος. Και αμέσως γίνεται πλήρης αποκατάστασης. Γιατί τις αμαρτίες μας και τα λάθη μας τα παίρνει ο Χριστός και τα πετάει στα βάθη των θαλασσών και κανείς δεν μπορεί να τα βρει. Αλλά είναι το ευαίσθητο σημείο της Εκκλησίας, της καρδιάς των ανθρώπων, η κατάκριση και η κατηγόρια. Και είναι ο κατήγορος των αδελφών ημών, ημέρα και νύχτα μας βεβαιώνει η Γραφή. Γι' αυτό μην ακούς, μην αφήνεις να σου κατηγορούνε. Ψέματα είναι του διαβόλου, αλλά κι αν δεν είναι, ο Θεός θα τα διορθώσει, αδελφοί μου. Να μην μένουμε σε αυτό. Ζητείτε λοιπόν την ειρήνη, προσεύχεστε για την ειρήνη της Εκκλησίας και αυτοί που προσεύχονται για την ειρήνη της Εκκλησίας έχει ο Θεός μία μοναδική επαγγελία. Ας ευτυχώσειν οι αγαπώντες σε. Είπαμε στην αρχή ότι ο προφετικός λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει αιώνιες αλήθειες και αιώνιους φυσικούς νόμους, πνευματικούς νόμους. Όπως είναι οι φυσικοί νόμοι, δηλαδή ο νόμος της βαρύτητος, αν το αφήσω αυτό θα πέσει, δεν μπορεί να πάει απάνω. Το ξέρουμε, ζούμε και απολαμβάνουμε τα καλά αποτελέσματα αυτού του φυσικού νόμου και διώχνουμε μακριά τα κακά αποτελέσματα αυτού του φυσικού νόμου. Είμαστε προσεκτικοί στους φυσικούς νόμους της απαράβατος. Δεν πηδάμε από 30 μέτρα, γιατί ξέρουμε ότι θα σκοτωθούμε. Για να πάμε πιο γρήγορα. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο για να πάμε πιο γρήγορα, αλλά εκμεταλλευόμεθα τους φυσικούς νόμους της άνωσης. Γιατί υπάρχει ο άλλος νόμος. Ό,τι βυθίσεις μέσα στη θάλασσα και είναι ελαφρύ ένα φελό θα ανέβει. Αλλά βασικά υπάρχουν πνευματικοί νόμοι απαράβατοι. Παραδείγματος χάρη στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη, ενώ στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Ο υπερήφανος άνθρωπος όσο ψηλά να ανέβει θα πέσει και θα γκρεμίσει και θα τσακιστεί. Ο ταπεινός άνθρωπος όσο και χαμηλά να ταπεινωθεί, ο Θεός θα τον υψώσει γιατί είναι γραμμένο, είναι πνευματικός νόμος. Ο ταπεινώνων εαυτών υψωθήσετε. Ο υψώνων εαυτών ταπεινωθήσετε. Ένας νόμος όμως πνευματικός που σήμερα διαβάζουμε και πιστεύω ότι μας διδάσκει όλους μας ο Χριστός είναι ότι αυτοί που αγαπάνε την Εκκλησία, την Ιερουσαλήμ και προσεύχονται για την ειρήνη από την οποία κινδυνεύει, την έλλειψη της ειρήνης που κινδυνεύει, σε αυτούς ο Θεός δίνει ευτυχία. Δεν είναι πολλά τα χαρακτηριστικά που δημιουργούν ευτυχισμένους ανθρώπους, ευτυχισμένη οικογένεια, ευτυχισμένα ζευγάρια, ευτυχισμένα αδέλφια. Είναι ένα από τα δύο. Το πρώτο είναι ο φοβούμενος τον Θεό ζει σε ευτυχία παρακυρίου και το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι αυτός που αγαπάει την Εκκλησία και προσεύχεται για την ειρήνη της δεν την κατηγορεί, δεν την κρίνει, δεν σκανδαλίζεται, δεν ενοχλείται από τίποτα γιατί ξέρει ότι η Εκκλησία δεν κατοικείται από τέλειους αγγέλους ούτε από τέλειους ανθρώπους. Αλλά η Εκκλησία κατοικείται από αμαρτωλούς ανθρώπους
γιατί και άσοφους, γιατί τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός για να κατακρίνει τους σοφούς, τα αδύναμα και τα ασθενή και τα αγενή εξέλεξε ο Θεός για να κατακρίνει τους δυνατούς και τους σοφούς και τους μεγάλους, αλλά ταυτόχρονα κατοικείται από αμαρτωλούς, οι οποίοι όμως μετανοούνε. Ζούνε με αυτό το φόβο του Θεού. Όχι μην τους ρίξει κεραυνό, αλλά μην λυπήσουνε το Θεό, γι' αυτό και ταχαίως μετανοούνε. Και έτσι και λάθος να είναι, σε λίγο ο Θεός να κάνα, σε λίγο ο Θεός θα έρθει να μου το πάρει και θα το ρίξει στα βάθη των θαλασσών. Και θα είμαι πάλι ένα ευλογημένο παιδί του Θεού. Και εσύ δεν το ξέρεις αυτό, εάν μένεις στο λάθος μου, πια εσύ έχεις λάθος. Ας είναι λοιπόν η ευχή του Θεού. Πρώτα είναι, επαναλαμβάνω, η προτροπή και η συμβουλή του Θεού. Προσεύχεστε για την ειρήνη της Εκκλησίας. Αλλά για να προσεύχεστε πρέπει να αγαπάτε. Αν δεν αγαπάς δεν μπορείς να προσεύχεσαι. Αν δεν υπάρχει αγάπη δεν μπορείς να υπάρξει προσευχή. Αληθινή προσευχή. Προσεύχεστε λοιπόν για την Εκκλησία, για την ειρήνη της Εκκλησίας, επειδή την αγαπάτε, και ο Θεός θα σας χαρίζει τη δική του ευτυχία, αλλά και η ευχή του Θεού, γιατί προσεύχεται και ο Χριστός να είμαστε εν. Ας είναι η ειρήνη στα τείχη σου και αφθονία στα παλάτια σου. Αυτή είναι η ευχή του Θεού, και η ευχή του Θεού, η προσευχή του Χριστού είναι βεβαία και ασφαλής ελπίδα στη ζωή μας. Ας υπάρχει πάντοτε η ειρήνη εκεί που υπάρχει πόλεμος. Ο Θεός θα φέρει την ειρήνη, γιατί είναι ο Θεός της ειρήνης. Ο Χριστός λέει, δεν δίνω σε εσάς την ειρήνη του κόσμου, τη δική μου την ειρήνη δίνω σε εσάς. Εγώ θα φέρω την ειρήνη στο σπίτι σου. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να φέρει την ειρήνη στο σπίτι του. Μόνο ο Θεός, αδερφοί. Αλλά σε ποιους? Σε αυτούς που αγαπάνε την Ιερουσαλήμ. Εγώ θα φέρω την ειρήνη στο σπίτι σου, στη ζωή σου, στην καρδιά σου, στην ψυχή σου, στην εκκλησία μου, αλλά και την αφθονία της παρουσίας μου. Δεν μιλάει για αφθονία γήινη. Δεν είναι αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον Θεό, η αφθονία του κόσμου τούτου. Γιατί ό,τι θεωρείται στον κόσμο αυτό μεγάλο, πνευματικός νόμος, μας βεβαιώνει ο Θεός ότι είναι ευδέλιγμα στα μάτια του Θεού. Εγώ θα σου χαρίζω την αφθονία της παρουσίας μου, της δόξης μου, της χάρης μου, του ελέους μου, της δύναμής μου. Και συνεχίζει τώρα με μία άλλη υπόσχεση. Προτροπή, ευχή, υπόσχεση. «Ένε και εν των αδελφών μου», λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ο Χριστός, «αλλά και των πλησίων μου, των φίλων μου», γιατί λέει ο ίδιος, «δεν σας λέγω πλέον δούλους, φίλους μου σας λέγω, γιατί όσα άκουσα από τον Πατέρα μου τον ουράνιο, όλα σας τα λέω». Χάριν λοιπόν των αδελφών μου, γιατί είναι ο πρωτότοκος αδελφός μεταξύ πρωτοτόκων αδελφών, ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο αδελφός μας, εκτός του ότι είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Χάριν των αδελφών μου και χάριν των πλησίων μου, των φίλων μου, τώρα λέγω, Κύριε Θεέ μου, σε σένα ειρήνη. Και σήμερα να φύγουμε με την ειρήνη του Χριστού, αδελφοί. Το λέει ο Χριστός. Αν το έλεγα εγώ, μη με πιστεύετε. Γιατί είμαι άνθρωπος, άθλιος, ουτιδανός, άχρηστος, ομοιοπαθής με όλους εσάς. Τα ίδια χάλια είμαστε. Και αν κάτι καλό έχουμε, είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι η χάρις του Θεού. Λέγω λοιπόν προς εσέ. Χάριν των αδελφών μου και των φίλων μου, εγώ λέγω, και ότι λέγει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Είπε, γεννηθεί το φως όταν υπήρχε το απόλυτο σκοτάδι και ήρθε, και ήρθε το τέλειο φως του Θεού. Το επαναλαμβάνω, αδελφοί, να φύγουμε με αυτό σας παρακαλώ. Εγώ τουλάχιστον
ήλθα και θέλω να φύγω με αυτό. Και θέλω να φύγει και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου και τα αδέλφια μου όλοι. Και τα αγκώδια και τα εγγόνια μου, όλοι οι αδελφοί μου, όλοι μας. Εγώ σου λέγω, όχι επειδή είσαι καλός, όχι επειδή είσαι σπουδαίος, όχι επειδή είσαι πιστός, όχι επειδή είσαι άγιος, σιγά. Αλλά χάριν των αδελφών μου, εγώ έτσι το παίρνω και έτσι το βλέπω. Χάριν των αδελφών μου, λέγω σε σένα, ειρήνη να έχεις πάντοτε. Δόξα στο Θεό. Έτσι αδελφοί να το πάρουμε όλοι μας, σαν να μας το λέει ο Χριστός. Μας το λέει ο Χριστός. Χάριν των αδελφών σου και των φίλων του, συγγνώμη, χάριν των αδελφών του και των φίλων του, εγώ ο Χριστός σου λέγω, η ειρήνη να είναι πάντοτε σε σένα. Την ειρήνη τη δική μου δίνω σε σένα. Πες αμήν αδελφέ. Αμήν Χριστέ μου. Και τελειώνει του. Και χάριν του οίκου του Κυρίου, εγώ εγγυώμαι να σου κάνω, να σου χαρίζω πάντοτε το καλόν σου. Η Εκκλησία του Θεού είναι ο οίκος του Θεού. Χάριν του οίκου του Θεού μου, λέει ο Χριστός, εγώ θα ζητάω πάντοτε το καλό σου. Εγώ θα εξητάω, εγώ θα αγωνίζομαι, εγώ θα προσεύχομαι πάντοτε για το καλό σου. Αμήν. Πάντοτε για το καλό σου. Δύο πράγματα μας λέει ο Χριστός και ό,τι λέει ο Χριστός είναι να αυτό το ναι και να αυτό το αμήν. Εφόσον κατοικείς στον οίκον του Θεού του ζώντος, στην Εκκλησία του Θεού, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, χάριν, λέγει ο Χριστός, των δικών μου αδελφών και των δικών μου φίλων, εγώ σου δίνω τη δική μου την ειρήνη, τώρα και πάντοτε, όσο καιρό θα κατοικείς στον οίκον του Θεού μου. Και όσο καιρό θα κατοικείς στον οίκον του Θεού μου, εγώ θα ζητάω, θα προσεύχομαι, θα αγωνίζομαι για το δικό σου το καλό. Χάριν του οίκου του Κυρίου, χάριν της Εκκλησίας μου, χάριν της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν Χριστέ μου.